Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο στην τελευταία της έκθεση η ύπατη αρμοστής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μισελ Μπασελέτ, με αφορμή τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων και άλλων μικρών κοινοτήτων στην κινέζικη επαρχία Σιντζιάνγκ. Πρόκειται για μια έκθεση φωτιά η οποία αναμενόταν να εκδοθεί εδώ και καιρό. Εκεί τονίζεται συνεχώς ότι η Κίνα παραβιάζει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την πολιτική της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού. Η μειονότητα των Ουιγούρων στην Κίνα αναγκάζεται να εργάζεται στις καλλιέργειες βαβακιού. Μάλιστα, πιστεύετε ότι πολλοί άνθρωποι από τη μουσουλμανική μειονότητα κρατούνται σε ένα στρατόπεδο επανεκπαίδευσης μαζί με χιλιάδες άλλες ομάδες. Νωρίτερα, ο ανώτατος απεσταλμένος της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι το Πεκίνο παραμένει σταθερά αντίθετο στη δημοσίευση αυτής της έκθεσης. Η Μισελ Μπασελέτ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα επιδιώξει μια δεύτερη θητεία στα Ηνωμένα Έθνη. Τους τελευταίους μήνες της ασκήθηκε έντονη κριτική σχετικά με την χαλαρή στάση της απέναντι στην Κίνα.